Έχω τη μεγάλη χαρά να υποδέχομαι το Γεράσιμο Γιαννατά στο στούντιο. Τώρα βέβαια τι υποδοχή είναι αυτή, αφού έχω πει όλες τις πρεμιέρες που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν και πολύ ωραίες. Είναι πολύ ωραίες παραστάσεις, πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Και είναι ευτυχής συγκυρία που θα είμαι και εγώ εδώ. Ναι, αλλά ξέρετε τι, ο καθένας έχει τη δυναμική του. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι κανένας από όλους δεν συγκρούεται στο πράγμα που έχει να παρουσιάσει, στη θεατρική παράσταση. Νομίζω πως η τέχνη είναι ένα ανεξάντλητο γεγονός και όλοι οι καλοί χωράνε. Μπράβο, ορίστε, ωραία, ωραία αισιόδοξη άποψη, άνετη. Προσφάτως άκουσα και είναι μια δύσκολη αλήθεια αυτή, ότι η Αθήνα θα έχει φέτος 1000 παραστάσεις. Εγώ είμαι από εκείνους που λένε καλώς να έρθουν. Είναι μόνο ευχάριστο να ακούσω ότι υπάρχουν πολλές παραστάσεις. Πόσες από αυτές θα δουλέψουνε, δυστυχώς θα δούμε. Πολλοί άνθρωποι θα παίξουν τζάμπα, αλλά δεν πειράζει. Κάνουν καλό στην ψυχή τους και θα κάνουν καλό και σε 15, 20, 50 που θα πάνε να τους δουν. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι να παίξουν τζάμπα. Ούτως ή άλλως δεν γίνεται. Πόσες σκηνές έχετε τώρα, έχετε καμιά 200, μείνανε παραπάνω, ακόμα. Παραπάνω. Άρα τα 1000 δεν είναι πάρα πολλά. Όχι, δεν είναι. Έτσι λέω κι εγώ. Δεν είναι πολλά. Ας ήταν παραπάνω. Βέβαια. Άρα κάντε το λίγο θέατρο, ένα κουράγιο. Το θέατρο, η μουσική, το βιβλίο, ο κινηματογράφος είναι ανεξάντλητα. Ανεξάντλητα. Μπορούμε κάθε μέρα να βλέπουμε θέατρο, να διαβάζουμε, να πηγαίνουμε στο σινεμά. Μπορούμε να το κάνουμε κάθε μέρα. Μακάρι. Καλύτερη θα γίνει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επικαλούμε το δελτίο τύπου της Πάτρια Δογνωσίας ή τίποτα πια δεν είναι για συγγνώμη. Καινούργια παράσταση ολόφρυνση και σήμερα το βράδυ. Τσακ. Λοιπόν. Γράφει χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια σκηνική σύνθεση πάνω σε κείμενα των Ξενοφόντα, Θουκυδίδη, Λιβαδίτη, Γαλίτη, Γεννατά. Μ' αρέσει που μπαίνει στην ίδια πρόταση όλο αυτό. Θα σου πω μετά. Θέλω. Να, ορίστε. Ναι, ναι. Γνώριμες φυσιογνωμίες. Γνωριμότατες. Πολιτική σάτυρα τσέπης. Θα σου πω και γι' αυτό τι σημαίνει το τσέπης. Τι θα πρωτοσυζητήσουμε δηλαδή. Έχουμε δύο ανοιχτά μέτωπα, το τσέπης και τι άλλο. Και το Θουκυδίδης Ξενοφόντας και Γεννατάς Γαλίτης. Ναι. Και Λιβαδίτης, συγγνώμη. Ναι. Και δεν είναι καν ο άλλος ο Λιβαδίτης. Ο συνάδελφος είναι ο... Όχι, είναι ο Τάσος Λιβαδίτης, αυτός ο μεγάλος. Δηλαδή, να τα συζητήσουμε όλα, έτσι. Καταρχάς ντρέπομαι πάρα πολύ και δεν μπορώ να αποδεχθώ ούτε εντός εισαγωγικών τον τίτλο της συγγραφής. Εγώ απλώς κατέγραψα κάποια μικρά κείμενα τα οποία προέκυψαν μέσα στη διάρκεια των προβών. Ο Γιώργος ο Γαλίτης έχει γράψει δύο εξαιρετικά κείμενα, ο οποίος γράφει και πολύ καλά. Οπότε εγώ δεν μπορώ να συμπεριληφθώ στους συγγραφείς. Γιατί, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά αν οι σύγχρονοί μας έχουν άποψη, μπορεί να την καταθέσουν για να πούμε ότι εγώ το Γεννατά τον βρίσκω πιο ενδιαφέρον από τον Θουκυδίδη. Όχι, τον έχω διαβάσει. Όχι. Θα μπορέσει να τον ακούσει στην παράσταση. Απλώς αυτό που προσπαθήσαμε ήταν να συνομιλήσουν κατά κάποιο τρόπο αυτά τα κείμενα, τα κλασικά κείμενα, με πιο σημερινά κείμενα και να φτιάξουν ένα ομοιογενές σύνολο. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια παράσταση πολιτική αμιγώς, με πολύ πάρτε θέση, λέει τα πράγματα όπως συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, χωρίς περιστροφές, χωρίς υπαινιγμούς. Είναι πολύ αιχμηρή και καταγγελτική η παράσταση, γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που ζούμε να κάνουμε ούτε τις πάπιες, ούτε τις κότες, ούτε τα κανείς, ούτε νιάου νιάου, ούτε παπαπά, ούτε κοκοκό. Τα κάναμε επιτυχώς, έχει αρκετά χρόνια. Τα κάναμε 40 χρόνια επιτυχώς. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Η παράσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ αιχμηρή, πάρα πολύ καταγγελτική, αλλά την ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ αστεία. Υπάρχουν δηλαδή νούμερα, ο παπάς ήταν πάρα πολύ αστείος. Είναι πάρα πολύ αστείος. Είναι παπάς ή μοναχός αυτό το μέρος. Παπαμόναχος. Είναι ο παπαμόναχος. Από την εμφίεση δηλαδή. Είναι ο παπαμόναχος. Υπάρχουν νούμερα που είναι πάρα πολύ αστεία και διασκεδαστικά, αλλά νομίζω ότι είναι μια παράσταση πολύ πολύ ανθρώπινη. Υπάρχει πολλή μουσική, ζωντανή επί σκηνής, καινούρια τραγούδια, ωραία μουσική.
Α, τι άλλο σου χρωστάω, την τσέπη. Την τσέπη, είπαμε. Την τσέπη, την πολιτική τσέπη. Επιθεώρηση τσέπης. Ναι. Χαρήκαμε. Η παράσταση παίζεται για τρίτη σεζόν στην Αθήνα. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που παίζουμε στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να παίζουμε για καιρό. Είμαστε για τρεις εβδομάδες, για τρία Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Αλλά αν θα θέλει η Θεσσαλονίκη, θα ερχόμαστε. Θέλει, μωρέ, θα θέλει. Εδώ ήθελε και ήθελε άλλα και άλλα. Αυτό δεν θα θέλει τώρα. Μας κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο, Χριστίνα. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Όταν το ακούσαμε ήταν τόσο... Γι' αυτό και το συμπεριλάβαμε στο Δελτίο Τύπου. Μας έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι ότι η παράσταση τους συνόδευε αρκετές μέρες μετά στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Και πολλοί από αυτούς, δηλαδή τουλάχιστον 5-6, μας κάνανε το ίδιο σχόλιο. Ήταν, λέει, σαν να την είχα στην τσέπη μου. Ορίστε. Το οποίο είναι τόσο γλυκό. Είναι όντως πολύ γλυκό. Είναι πολύ γλυκό. Ήταν, λέει, σαν να την είχα στην τσέπη μου και τη σκεφτόμουν, γέλαγα, σκεφτόμουν για την παράσταση και ήταν τόσο γλυκό σχόλιο που λέμε θα το βάλουμε στο Δελτίο Τύπου. Και το βάλαμε, γι' αυτό και λέμε, μια μικρή πολιτική επιθεώρηση τσέπης. Μα το τσέπης σου δημιουργεί και αυτή την άνεση, δηλαδή μια οικειότητα όταν το διαβάζεις για κάποιο λόγο. Στο τσεπάκι σου χωράει, δεν χρειάζεται. Είναι λίγο σαν να είναι το φιλαράκι σου. Ναι, ναι. Και χαρήκαμε τόσο πολύ, σου λέω, με αυτή τη διατύπωση που όπου λέμε θα το γράψουμε. Δεν αναμετράσαι δηλαδή, δεν έρχεσαι να... Δεν έρχεσαι face to face, όπως λέμε στα ελληνικά. Όπως λέμε στα ελληνικά, έτσι. Όπως είπαν και προχθές, γελάσαμε πάρα πολύ. Πήγαμε στην τελευταία συναυλία της Χάρης Αλεξίου και της Τάνιας Τσανακλίδου. Mm-hmm. Την τελευταία μεταξύ τους εννοώ, φυσικά, προς Θεού. Όπου στο τέλος μας σύστησαν τους σεξτέ... Σεξτέτ, ένα σεξτέτο. Ναι, αυτές είναι δύσκολες στιγμές. Τέλος πάντων, και μας λένε και να είστε alerted, γιατί κυκλοφορεί όπου να είναι η καινούρια δουλειά των παιδιών ή όπως λέμε στα ελληνικά stand-by. Και όλοι φυσικά σεξτέτ νουβέν. Ναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είναι αυτές οι δύσκολες οι ώρες. Αλλά είναι πολύ art, πολύ καλλιτεχνικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τι νταούλ και το τι χορός και το τι φκλαρί, είναι ωραίο πράγμα. Είναι όπως κυκλοφορούν σε όλες αυτές τις αφίσες, όταν ενημερώνεσαι για το ότι ένα μαγαζί θα ανοίξει, που γράφουν επί το ελληνικότερον, έτσι με πολύ παχιά ελληνικά, grand opening. Μπράβο. Ακόμα πληρώνουμε σαν κοινωνία αυτό και θα το πληρώνουμε δυστυχώς για πολλά χρόνια το ακόμα. Grand opening. Το grand opening. Είναι να κάνουμε grand opening. Grand opening. Μια λέξη. Grand opening. Έτσι, μπράβο. Ακούγεται καλύτερα. Το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά το τίμημα, το βαρύ τίμημα του φαίνεστε. Επί 40 χρόνια εκπαιδευτήκαμε σε αυτό. Μόστρα. Μόστρα, περιτύλιγμα, εικόνα και τίποτα άλλο. Εντάξει. Δεν κατηγορώ εγώ τον κόσμο. Είναι... Καθόλου, καθόλου. Μέσα στη φύση του ανθρώπου είναι και αυτό. Και το φαίνεστε. Ας υπάρξει και μια ουσία και μετά το φαίνεστε. Αμέ! Αμέ! Είναι σαν αυτό που βγαίνεις με ένα ωραίο κορίτσι και θες να το πεις στο φίλο σου την άλλη μέρα. Mm. Να το μοιραστείς. Είναι ένα, κατά κάποιο τρόπο είναι της ίδιας λογικής. Άμα ανοίξει το κορίτσι το στόμα του. Ναι, και κάνει. Δεν θέλουμε τέτοια και κορίτσια. Σου ήρθε εδώ, ας πούμε. Όχι, αλλά άμα περάσει. Μετά καλά... αρχίζουμε όλα αυτά τα ανέκδοτα, τα οποία. Ας μην τα πούμε. Ένα σαν τον Κωστίκα και τον Γιωρίκα με τη Σίντι Κρόφορντ. Είναι αυτό το ανέκδοτο. Που έπρεπε ο άνθρωπος να το μοιραστεί. Αλλά και τι να κάνουμε. Δηλαδή, μέρος του να κάνεις κάτι είναι και να το πεις μετά. Μέρος του να είσαι κάποιος είναι να φαίνεσαι. Υπ' αυτή τη λογική το λέω. Μείναμε πολύ όμως στην εικόνα, Χριστίνα μου. Μείναμε πάρα πολύ στην εικόνα. Μείναμε πάρα πολύ στο απ' έξω και αυτό το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Είμαστε μια χώρα της επίφασης. Της επίφασης. Γι' αυτό και είμαστε τελευταίοι παντού. Δυστυχώς είμαστε τελευταίοι παντού. Και αν αυτό το κατανοήσουμε και το αποδεχτούμε και δουλέψουμε γι' αυτό, μπορεί να καλυτερέψουμε. Βέβαια δεν ξεκινάει από τον κόσμο όλο το πράγμα. Ξεκινάει από πιο ψηλά. Το ψάρι βρωμάει από την κεφαλούμπα του. Δεν είμαστε τελευταίοι σε όλα. Είμαστε πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία. Και σε διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, λίγο Στοκιδίδη, λίγο Ξενοφόντα, λίγο Γαλίτη, λίγο Λιβαδίτη, λίγο Γενατάσιο, για το βράδυ μα κάνουν
κρύβεται, γιατί είναι στην ίδια πρόταση τα ονόματα. Σε περίπτωση που δεν το πιάσατε στην αρχή το αστείο, το λέω ξανά τώρα. Του αρέσει, κρυφοχαίρεται. Όχι, ντρέπομαι, ντρέπομαι πολύ. Αποκλείεται. Υπήρξε πολύ μεγάλο κόπο. Λέω, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Λέει, κάπω πρέπει να το γράψουμε. Αφού έχει γράψει πέντε κείμενα και μέσα, τι θα γίνει. Κάπω πρέπει να το γράψουμε. Και τελικά. Φέτο θα παίξει κανένα show. Όχι. Τίποτα. Όχι. Κάθετα. Ούτε σε show, ούτε σε. Όχι. Reality show, οτιδήποτε. Τέτοιο τύπο. Αν υπήρχε κάτι που να με ενδιαφέρει, θα το έκανα. Δεν υπάρχει κάτι που να με ενδιαφέρει. Εντάξει, γιατί βγαίνουν πράγματα. Συμβαίνει κάτι στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν την έχετε αυτή την αίσθηση. Συμβαίνει κάτι το οποίο δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι είναι απλήρωτο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν πληρώνονται τόσο απλά. Απλήρωτο. Δεν άκουσα ναι. το λάμπα. Α! Άκουσα απλήρωτο και λέω. Νέο όρο καλλιτεχνικό. Δυστυχώς είναι απλήρωτο. 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 Και απλήρωτο. Τα σύριαλ και τα show και τα πάντα. Αυτή τα πάντα την όλα. Αίσθηση. Όχι, τα πάντα δεν είναι. Αυτή την αίσθηση έχω και δεν μπορώ να το πω μετά βεβαιότητος, γιατί εγώ είχα μια πρόταση για μια σειρά. Δεν την δέχτηκα, δεν την απεδέχθηκαν γιατί για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Ένας από αυτούς ήταν και το οικονομικό. Εντάξει. Δεν γίνεται να δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα, 12 και να μην πληρώνεσαι. Είναι... Έχετε και την επιλογή όμως. Εγώ την είναι έκανα. Ναι, βέβαια. Την έκανα. Θα την πληρώσω κι αυτήν. Το θέμα είναι να σας πληρώσουν, όχι να την πληρώσετε εσείς. Είναι το γνωστό ανέκδοτο, μωρέ, που κυκλοφορεί πια σε, όλες τις, σε όλη την πιάτσα στη χώρα μας, που συναντιούνται δύο, μπορείς να το βάλεις όπως θέλεις. Με όποιο να επάγγελμα. Ναι, με όποιο επάγγελμα θες, μπορείς να το βάλεις και να το πεις, τι έγινε ρε, πούρα, τι κάτσε, κανένα να δοθούν καιρό, είσαι καλά, ναι, ναι, καλά, τι έγινε, πώς πας, δουλεύεις, λέει ο άλλος, ναι, δουλεύεις, ναι, του λέει, και πληρώνεσαι. Όχι, λέει όλος. Γι' αυτό δουλεύεις, ρε, του λέει. Αυτό που να το βάλεις με όλους, με ό,τι επάγγελμα θέλει να κάνει. Μην επικρίστε. Λοιπόν, τέρμα αυτά. Σήμερα το βράδυ πρεμιέρα Πατριδογνωσία, πολύ σαρδάμ όμως, στο Black Box. Έτσι. Στο Black Box. Πολύ ιδιαίτερος χώρος. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, πολύ ιδιαίτερος. Νομίζω ότι έλειπε κάτι τέτοιο από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Black Box δεν έχουμε στην Αθήνα. Δεν έχουμε. Υπάρχουν τέτοιου είδους χώροι που μοιάζουν, δηλαδή άδειοι χώροι που μπορείς να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Γιατί αυτό κάνεις στο Black Box. Ένας χώρος που μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Να έρθουμε να το δούμε και με τα ματάκια μας. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.